Εγώ λοιπόν ήρθα στο φυσικό μου χώρο. Άλλο ένα χειροκρότημα για εσάς, όχι για μένα. Καλώς σας βρήκαμε! Καλώς σας βρήκαμε! Γαργαλιανιώτες, γαργαλιανιώτισες, κάτοικοι του Δήμου Τριφυλίας, του αγαπημένου μου Δήμου, καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε και να ξέρετε ότι ήρθαμε με πολύ, με πολύ, με πολύ χαρά. Από τόπο λοιπόν σε τόπο, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα στο φιλόξενο Δήμο Τριφυλίας. Ο Δήμος Τριφυλίας, να δώσω έτσι, να αρχίσω εγώ να δίνω τα πρώτα μου λαογραφικά στοιχεία, βέβαια θα τα λέμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Ονομάστηκε έτσι, το λέει και η λέξη. Δήμος Τριφυλίας. Διότι σύμφωνα με τον ιστορικό των Στράβωνα, εδώ κατοικούσαν κατά την αρχαιότητα τρεις διαφορετικές φυλές. Έτσι λοιπόν πήρε την ονομασία Τριφυλία. Ο Δήμος Τριφυλίας ξεκινάει από την Κυπαρισία, την Αρκαδιά. Την Αρκαδιά, όπως τη λέγαμε παλιά. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές όταν παίζουμε το τραγούδι στις Αρκαδιά στον Πλάτανο, νομίζουν ότι είναι η Αρκαδία. Έτσι. Αυτά να τα λέμε. Αρκαδιά ονομαζόταν παλιά η Κυπαρισία μας. Συνεχίζεται λοιπόν, περνάμε, ερχόμαστε στα Φιλιατρά, φτάνουμε στη Μαραθούπολη, την πανέμορφη, τη μαγευτική και καταλήγουμε στους ιστορικούς Γαργαλιάνους. Δεν θα μιλήσω άλλο, θα πάρω τη θέση μου να ξεκινήσουμε εμείς σιγά σιγά το πρόγραμμά μας, αφού πω, θα το πω και στην αρχή και στο τέλος, ότι μας παρακολουθούν αυτή την ώρα οι Έλληνες του εξωτερικού, οι ομογενείς μας, από τους οποίους δέχομαι δεκάδες, εκατοντάδες μηνύματα, τηλέφωνα και να σας πω την αλήθεια, νιώθω ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Ωραία και στο νησί
ζω να πεθάνω. Άντε, μπράβο. Ξεκινήσαμε έτσι δυνατά και όμορφα όπως το περίμενα. Έχουμε ήδη μιλήσει πολύ για το Δήμο Τριφυλίας. Για πάμε σιγά σιγά να δούμε το πρώτο ενδιαφέρον βίντεο. Ο Δήμος Τριφυλίας βρίσκεται στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο νομό Μεσσηνίας. Η Τριφυλία ήταν αρχαίο ελληνικό κράτος που βρισκόταν ανάμεσα στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα. Η περιοχή ονομάστηκε Τριφυλία επειδή τρία φύλλα εγκαταστάθηκαν και κατοίκησαν σε αυτήν κατά την αρχαιότητα. Σύμφωνα μάλιστα με τον ιστορικό Στράβωνα, οι φυλές αυτές ήταν των Επιών, των Μηνιών και των Ηλίων, αλλά κατά μια ορθότερη άποψη οι φυλές ήταν των Πηλίων, των Μηνίων και των Ετωλοηλίων. Σήμερα, πρωτεύουσα του Δήμου Τριφυλίας είναι η αμφιθεατρική Κυπαρισία που απλώνεται από τους πρόποδες του όρους Εγάλεο, έχουν και εδώ όρος με την ονομασία Εγάλεο, μέχρι τα νερά του Ιωνίου. Η σύγχρονη Κυπαρισία είναι γεμάτη με γαλαζοπράσινες πεντακάθαρες παραλίες, κατάλληλες για μικρούς και μεγάλους, που τα καλοκαίρια προσελκύουν πλήθος επισκεπτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Επίσης, η πόλη έχει άριστη ρημοτομία, τουριστική υποδομή και είναι γεμάτη από πλατείες, πλακόστρωτα και χώρους αναψυχής. Κοιτάζοντας από την παραλία προς τα πάνω και συγκεκριμένα προς το βουνό, διακρίνεται η παλαιά πόλη, αυτός ο περίφημος διατηρητέος οικισμός που είναι γεμάτος από παραδοσιακά σπίτια και γκαλντερίμια που προσφέρονται με τη σειρά τους για ατέλειωτες βόλτες και φυσικά το ιστορικό κάστρο της Αρκαδιάς που δεσπόζει στο υψηλότερο σημείο και θυμίζει το ένδοξο παρελθόν της πόλης. Διασχίζοντας την Κυπαρισία και προχωρώντας τα ενδότερα του Δήμου Τριφυλίας, επόμενη στάση τα όμορφα Φιλιατρά. Στα Φιλιατρά, μετά την εντυπωσιακή είσοδο στην πόλη όπου δεσπόζει ο πύργος του Άιφελ και συγκεκριμένα πιστό αντίγραφο του περίφημου πύργου του Άιφελ της Γαλλίας, ο επισκέπτης σίγουρα θα θαυμάσει το φλωρεντιανό περίτεχνο συντριβάνι του 19ου αιώνα, το ρολόι στην κεντρική πλατεία της πόλης δίπλα από το παλιό δημαρχείο και φυσικά το πάρκο της Παναγίας της Βλαχέρνας. Πρόκειται για ένα ναό που ανάγεται στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα. Αρχιτεκτονικά, η εκκλησία χαρακτηρίζεται ως μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική με δίρυκτη στέγη, ενώ εξωτερικά στο βόρειο τοίχο της βρίσκονται εντυχισμένοι δόμοι με τοιχογραφίες της ιστεροβυζαντινής περίοδου. Ο Ιερός Ναός το έτος 1931 παραχωρήθηκε στο Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών, ενώ στις 2 Ιουλίου του 1932 τελέστηκε για πρώτη φορά η πανήγυρής του και από τότε έχει καθιερωθεί η ημέρα αυτή ως η επίσημη θρησκευτική του εορτή. Σήμερα, ο Ναός της Παναγίας Βλαχέρνας Φιλιατρών έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και έχει οριστεί ως ζώνη προστασίας του ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται. Επόμενη μικρή στάση μας, η πανέμορφη Μαραθόπολη, με τα γραφικά της ψαροταβερνία, τις ωραίες παραλίες της με θέα την Ίσο Πρώτη, το νησί των πειρατών και τους φιλόξενους κατοίκους της που σε αγκαλιάζουν από το πρώτο λεπτό της επίσκεψής σου στον τόπο τους. Πλέον, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία των Γαργαλιάνων και στην Πρίσκιο Βιβλιοθήκη, εκεί δηλαδή που μας περιμένει η μουσικοχορευτική παράδοση της περιοχής για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Στους Γαργαλιάνους, στο κέντρο του χωριού, δεσπόζει ο πανέμορφος ιερός ναός του Γενεσίου της Θεοτόκου σε τρίκλητη βασιλική του 17ου αιώνα και λίγο παραδίπλα ο περίφημος Σαϊλιάς, όπου ο περιβάλλοντας χώρος του έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως τον μπαλκόνι της Τριφυλίας, αφού η θέα του Ιωνίου και το ηλιοβασίλεμα με φόντο την Ίσο Πρώτη θυμίζουν εικόνες βγαλμένες από παραμύθι. Και οι Γαργαλιάνοι δεν υπολείπονται σε ομορφιά από τις υπόλοιπες πόλεις του Δήμου Τριφυλίας, αφού είναι γεμάτοι από πλατείες, πλακόστρωτα και σπίτια ωραίας αισθητικής που συνδυάζουν το χθες με το σήμερα.
Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Στο σημείο αυτό, να σας δώσω έτσι δυνατότητα να πάρετε μία ανάσα, να παρουσιάσω για λίγο τους μουσικούς μας, οι οποίοι είναι όλοι από την ευρύτερη περιοχή εδώ. Να πω λοιπόν ότι ανάμεσά μας είναι ο Σταμάτης ο Γιφτάκης στο κλαρίνο. Σήκω, Σταμάτη. Γεια σου, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Ο Νίκος ο Παπαϊλίου επίσης στο κλαρίνο. Με το Σταμάτη και τον Νίκο δεν είχαμε ανταμώσει πάλι και χαίρομαι ιδιαίτερος που τους βλέπω. Ο Φώτης ο Τζανέτος, στο κλαρίνο. Γεια σου, Φώτη μου. Ένας αγαπημένος μου φίλος από την Καλαμάτα, ο Παύλος ο Μπατσικούρας, στο βιολί. Γεια σου, Παύλο. Στο σαντούρι, ένα άλλο καλό παιδί και εξαίρετος μουσικός, ο Χρήστος ο Λαδάς. Γεια σου, Χρήστο. Χαίρομαι πολύ. Στο λαγούτο, ο Λύσανδρος ο Παναγόπουλος. Τον έχουμε τον Λύσανδρο πολλές φορές σε εκπομπές μας. Και ο Κυριάκος ο Μαρκόγιαννης, που επίσης ανταμώσαμε παλιότερα στη Δημητσάνα. Έτσι. Στον Ταούλη, ο Γιώργος ο Κλάδης. Γεια σου, Γιώργο. Χαίρομαι πολύ. Και στη Φλογέρα, ο αγαπημένος μου φίλος και συνεργάτης, ο Ανδρέας ο Νιάρχος. Γεια σου, Αντρίκο μου. Και βεβαίως όλη η μουσική είναι στην παρέα μας, είναι πάντοτε, και ο Βασίλης ο οικονόμου, ο καλλιτεχνικός μας επιμελητής. Ευχαριστώ πολύ και τον Βασίλη. Λοιπόν, με τον Κώστα τον Κατζιλιέρη, όσοι παρακολουθείτε χρόνια τις εκπομπές μας, ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε πολλά πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους αριστείς του είδους και κυρίως, πέρα από πολύ καλυφωνότατος ερμηνευτής, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι και πολύ σεμνός και καλός άνθρωπος. Και σήμερα τιμάει το Δήμο Τριφυλίας. Κώστα μου, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Πες μου δύο λόγια έτσι για το χωριό σου, θέλω να μου πεις. Όχι, θα σου πω ότι νιώθω πολύ ωραία που είμαι Μεσσήνιος και ότι σε όλη τη Μεσσηνία, όπως και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, υπάρχει τεράστια μουσική παράδοση, όπως και λαογραφική. Επειδή την περιοχή αυτή και παρακάτω και παραπάνω, την έχω περπατήσει και σαν τραγουδιστής, αλλά και σαν ερευνητής. Έχει τεράστια αποθέματα ακόμα και αυτό που κάνεις να το συνεχίσεις, περισσότερο από την περιφόρα. Να είσαι καλά, Κώστα μου, και χαίρομαι σήμερα. Ακούω παλιά τραγούδια και δικά σου τραγούδια από το χωριό σου. Και από το χωριό μου, αλλά και το τραγούδι που ακούστηκε πριν από λίγο, το ιστορικό είναι, που μιλάει για την Κορώνη. Είναι πρώτη φορά. Είναι και είναι τιμή μας. Γι' αυτό ήθελα. Ήθελα να έχουμε και τέτοιες πρωτιές. Έτσι. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Για να κάνουμε έτσι ένα οδηπορικούλι. Για να ξεκινήσουμε από την περίφημη Αρκαδιά, την Κυπαρισία, και θα έρθουμε προς τα πέρα ξανά και προς τα πάνω αργότερα. Πάμε λοιπόν. Πρωτεύουσα του Δήμου Τριφυλίας είναι η γνωστή σε όλους μας Κυπαρισία, με την παλιά ονομασία Αρκαδιά. Έτσι, όπως είναι φυσικό, από εδώ ξεκινάει ουσιαστικά η επίσκεψή μας στην Τριφυλία και τις ομορφιές της, που είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσουν. Να είμαστε λοιπόν και στην περίφημη κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας. Η Κυπαρισία έχει αλλάξει. Δεν μου θυμίζει την Κυπαρισία που ήξερα πριν από περίπου, εντάξει έχουν περάσει και χρόνια, 20 χρόνια, όταν πρώτο ήρθα εδώ πέρα. Είναι μια πολύ ολοκληρωμένη πόλη, είναι μια πανέμορφη πόλη, σφίζει ζωής όπως βλέπετε. Αυτή είναι η κεντρική της πλατεία με το Συντριβάνι, το σημείο αναφοράς της πόλης. Από εδώ ξεκινάμε δηλαδή τις εξορμήσεις μας στην υπόλοιπη Κυπαρισία ή αλλιώς στην Αρκαδιά, όπως θα τη λέω σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Δίπλα μου, δεξιά μου, να με μια πρώτη ματιά, βλέπω το κτίριο της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας. Πίσω μου είναι το περίφημο Συντριβάνι της κεντρικής πλατείας Κυπαρισίας. Λίγο πιο πίσω ένα παλιό σινεμά, ρώτησα αν υπήρχε, το θυμόμουν, αλλά μου είπαν δεν λειτουργεί πλέον. Το κτίριο τότε και βεβαίως όλα τα μαγαζάκια της πόλης. Η πιάτσα, να το πω έτσι, της Κυπαρισίας, εδώ που μαζεύεται η νεολαία και λίγο μεγαλύτερη, είναι τα μαγαζάκια, τα ωραία, τα γραφικά, οι καφετέριες της πόλης. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από το κέντρο εδώ, από την κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας. Θα ανέβουμε σιγά σιγά προς την Άνω Πόλη, την παλιά πόλη. Θα περάσουμε από το κάστρο, θα καταλήξουμε στην παραλία και θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στα γυρίσματα της εκπομπής μας. Όμως, σε όλη τη διάρκεια της βόλτας μας, θα μας ακολουθήσετε και εσείς, αγαπημένοι μας φίλοι σε Ελλάδα και σε Ομογένεια, για να γνωρίσουμε μαζί την Κυπαρισία και το Δήμο Τριφυλίας. Για πάμε λοιπόν σιγά σιγά προς την Άνω Πόλη και το κάστρο και τα λέμε σε λίγο. Στην Άνω Πόλη λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στα γραφικά της σοκάκια και στα όμορφα γκαλντερίμια της που θυμίζουν άλλες εποχές. Εκεί μας ξενάγησε ένας άνθρωπος που έχει ταυτιστεί με την παλιά πόλη, ο πρόεδρος του Συλλόγου για την Προστασία και την Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισίας, Γιάννης Σταθόπουλος. Στις Αρκαδιά στον Πλάτανο κάθετο κατής και κρέμει και γράφαν τα φυρμάνια του όπου αγαπά να παίρνει. Άντε λοιπόν να είμαστε και στην περίφημη Αρκαδιά, στη σημερινή Κυπαρισία. Το τονίζω συνέχεια και λέω τη λέξη Αρκαδιά που τη συναντάμε στα παραδοσιακά μας τραγούδια για να μην συγχαίεται, ειδικά από τους νεότερους, και μπερδεύουν την Αρκαδιά με την Αρκαδία. Λοιπόν, με πολύ χαρά στην Άνω Πόλη, στην παλιά πόλη, στην παλιά Κυπαρισία να το πω έτσι απλά, συναντήσαμε τον Γιάννη τον Σταθόπουλο, γεωπόνο στο επάγγελμα και πρόεδρο, επειδή είναι λίγο γλωσσοδέτης ο τίτλος του, το λέω και γελάγαμε νωρίτερα. Πες μου, Γιάννη, πες το να πάλι τον τίτλο. Είναι ο Σύλλογος για την Προστασία και Αναβίωση της Άνω Πόλης Κυπαρισίας. Είσαι λοιπόν πρόεδρος αυτού του εξαιρετικού συλλόγου. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Πάρα πολύ. Καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σας καλωσορίζουμε στην ηρωική Αρκαδιά. Γιάννη μου, είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας μιλήσεις για την Άνω Πόλη, για το περίφημο κάστρο σας, για τη σημερινή Κυπαρισία, αφού πρωτίστω σου πω μόνο ότι αγαπώ πολύ, και το λέω έτσι δημοσίως, την Κυπαρισία, γιατί ερχόμουν εδώ από μικρό παιδί, διότι κάποτε ο θείος μου, ο Νίκος Βλαχάκης, ήταν διοικητής εδώ στην αστυνομία, στην ασφάλεια, και ερχόμασταν πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο να μιλήσεις για την ιστορία της Κυπαρισίας. Η Άνω Πόλη της Κυπαρισίας που είμαστε τώρα, το ιστορικό κομμάτι, είναι ένα σημείο, είναι το πιο παλιό οικιστικό τμήμα της Κυπαρισίας. Υπάρχουν ευρήματα μέσα στην πόλη και έξω από την περιοχή που αναφέρονται στη Μυκηναϊκή περίοδο. Ο Όμηρος αναφέρει για την Κυπαρισία στην Ιλιάδα ότι ήταν μία από τις πόλεις η οποία είχε προσφέρει πλοία για τον Τροϊκό πόλεμο. Όταν ο Επαμεινώνδας δημιούργησε τη Μεσίνη, η Κυπαρισία ήταν το επίνιό της. Ο Παυσανίας επίσης στα Μεσσηνιακά, το 2ο αιώνα μετά Χριστό, αναφέρει την Κυπαρισία ότι ήταν μια πόλη πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη μοίρα της υπόλοιπης Πελοποννήσου, κατακτήθηκε από τους Φράγκους, μέχρι που τελικά το 1459 έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Είναι μια περιοχή από τις πρώτες στην Ελλάδα που απελευθερώθηκαν το 1821. Είχε μια πολύ σημαντική παρουσία με οπλαρχηγούς και με ανθρώπους κατά την Επανάσταση.
Και εμείς έχουμε την τιμή τα τελευταία δύο χρόνια με τη, σε συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας την 24η Μαρτίου διοργανώνουμε μια μεγάλη γιορτή αναπαράστασης της απελευθέρωσης της Αρκαδιάς. Μπράβο. Μπράβο. Η παλιά λοιπόν πόλη ήταν αυτή, έτσι στην ουσία ήταν αυτό το κομμάτι που βλέπουμε πίσω μας, έτσι. Κατοικείται όμως σήμερα μόνο παλιά πόλη, δεν είναι? Εγώ δηλαδή αν επέλεγα να μείνω σήμερα στην Κυπαρισία, ειλικρινά σου μιλάω, θα επέλεγα αν μπορούσα να ζήσω πάνω στην παλιά πόλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι ενώ είναι ένα ιστορικό μνημείο, από το 89 έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός και είναι αρχαιολογικός χώρος, ενώ είναι ένα ζωντανό μνημείο, δεν έχει ούτε μία στιγμή χωρίς να μείνει, χωρίς να κατοικηθεί. Δεν έχει χάσει ούτε την έγκλη του. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι. Ζωντανός οργανισμός. Έχει ακολουθήσει, ναι, η παθογένεια, η ελληνική, έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της πόλης. Γι' αυτό και κάποια πράγματα στην πορεία χάθηκαν, αλλά έχουν μείνει και άλλα πράγματα τα οποία προσπαθούμε, τα διατηρούμε και τα αναδεικνύουμε. Έτσι και αναβιώνουν πάλι. Είναι αμφιθεατρική η παλιά πόλη, βλέπεις μπροστά σου, τι δεν βλέπεις μπροστά σου, άστο. Πια το βλέπεις, τον Κυπαρισιακό κόλπο πια, τη μαρίνα σας, έτσι, το λιμάνι της Κυπαρισίας και τη σύγχρονη πλέον Κυπαρισία. Θα ήθελα όμως να μου πεις και δύο λόγια για το περίφημο κάστρο, έτσι, που έχω να έρθω αρκετά χρόνια και το βλέπω και είναι όπως το θυμάμαι. Το κάστρο είναι ερυπωμένο, στέκεται όμως στη θέση του, ονομάστηκε κάστρο των γιγάντων από τους πολύ μεγάλους ογκόλυφους με τους οποίους έχει χτιστεί στη βάση του. Καταλήφθηκε το 1206 από τους Φράγκους και ήταν ένα από τα κάστρα μαζί με τις Καλαμάτας από το φέουδο του Βιλεαρδουίν. Σήμερα γίνονται προσπάθειες και έχει γίνει μελέτη για την αποκατάσταση. Δυστυχώς θέλει πολλή δουλειά και είναι κρίμα για την πόλη μας, για την περιοχή, να μην κατορθώσουμε τελικά να το αναστηλώσουν. Θα αναστηλωθεί σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί κοσμεί την πάνω πόλη. Κοσμή. Είναι σε πολύ στρατηγική σημασία. Κοσμεί την Κυπαρισία. Το πρώτο που λέει κάποιος όταν αναφέρει στην Κυπαρισία, λέει έχει κάστρο. Ναι. Μετά λέει τι έχει, έχει θάλασσα. Τι άλλο έχει, παλιά πόλη. Την άνω πόλη. Έχει όλα. Οπότε 3-3. Πριν όμως σε αφήσω και συνεχίσουμε τη βόλτα μας, θέλω να μου πεις και δύο λόγια για την Αγία Τριάδα, έτσι που τη βλέπω εκεί και κοσμεί το λόφο όλο. Η Αγία Τριάδα ήταν ένα από τα μνημεία τα οποία καταστράφηκε με τον Ιμπραήμ το 1825. Είναι στα μέσα του 19ου αιώνα πλέον χτισμένη, αλλά στην ανατολική πλευρά, πίσω από το ιερό, οι κόγχες και ο τρόπος χτισήματος καταδεικνύει ότι είναι από το 14ο με 15ο αιώνα. Για να πάω εγώ ανάμεσα από τα παιδιά μου από το Κοπανάκι, καλά λέω, ωραία. Να πάω στην πολυτίμη την Τόλη. Ένα χειροκρότημα για την πολυτίμη μου. Πολύτιμη και πολυτίμη και πολύ καλό παιδί και πολύ καλή ερμηνεύτρια και ήρθε παρακαλώ από την Αθήνα για να τιμήσει το Δήμο Τριφυλίας. Βέβαια και αυτή από τα χωριά σας εδώ κάτω είναι. Πολυτίμη μου, χαίρομαι πολύ που σε έχω στην εκπομπή μας. Να είσαι καλά Χρήστο, είναι ιδιαίτερη χαρά και για μένα. Μιλάγαμε συνέχεια να το πούμε αυτό μέσω διαδικτύου, αλλά την ήξερα την Πολυτίμη και να που ήρθε η ώρα και τι πιο ωραίο, έτσι ενταμώσαμε μακριά από την πρωτεύουσα. Περνάμε ωραία, ξεφύγαμε λίγο, ήρθαμε εδώ. Πού μπορεί να συναντήσετε τους ανθρώπους αλλού? Μπας βρεις στην Αθήνα. Αν και εδώ που τα λέμε δήμαρχε, υπάρχει κανένας στην Αθήνα που να μην είναι από επαρχία? Κανένας, έτσι. Για να το λέμε και αυτό, όλοι είμαστε βλάχοι στην Αθήνα εκ Δευτέρας γενεάς. Καλά τα λέω, σωστά λέω, έτσι, μπράβο. Πολυτίμη μου, το χωριό σου ποιο είναι? Είμαι από την Τζακονιά της Κινουρίας. Άγιος Ανδρέας της Τζακονιάς είναι το χωριό μου το ένα. Και το άλλο είναι Βαλαώρα, Δήμο Αγράφων, στο νομό Ευρυτανίας. Είσαι από τη Βαλαώρα, σοβαρά? Είναι από εκεί ο Γιάννης ο Κουτσοκώστας, πολύ φίλος μου στη Βουλή. Thank you.
Επειδή τα μακρινά ταξίδια δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αν λοιπόν κάποιος θέλει να πάει στη Γαλλία και δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να θαυμάσει από κοντά τον πύργο του Άιφελ, ας πεταχτεί μια βόλτα μέχρι τα Φιλιατρά. Σημείο λοιπόν αναφοράς για την πόλη, τα αγαπημένα μας Φιλιατρά. Δεν θα μπορούσαμε να μην σταματήσουμε στον πύργο του Άιφελ, ο οποίος είναι 20 μέτρα και έχει φτιαχτεί και αυτός ακριβώς όπως ο πραγματικός, δηλαδή από σιδερένιους δοκούς με τα ίδια χρώματα. Είμαστε λοιπόν λίγο έξω από την πόλη, θα πάμε προς τα μέσα σε λίγο. Να πούμε ότι ο πύργος είναι μία από τις πολλές δωρεές του αείμνηστου φιλιατρινού ευεργέτη ομογενή, ζούσε στο εξωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, του Χαράλαμπου Φουρναράκη. Με αυτόν τον τρόπο ο εμπνευστής του ήθελε να δείξει την εξωστρέφεια κατά κάποιο τρόπο των κατοίκων των Φιλιατρών, της πόλης των Φιλιατρών, και βεβαίως να δείξει και τις καλές σχέσεις που υπάρχουν ή που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη. Πάμε όμως εμείς σιγά σιγά, γιατί μας περιμένουν. Τα Φιλιατρά, η πόλη που διαδέχθηκε την αρχαία Εράνα, είναι μια από τις σχετικά νεότερες αλλά και ομορφότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα, η πόλη χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, όμως οι ρίζες της ξεκινούν από πολύ μακριά, αφού προμάμι της φέρεται να είναι η αρχαία Εράνα. Βίβη μου, θα σου μιλάω στον Ενικό. Βέβαια. Είσαι μια γλυκύτατη κριτικιά, η οποία όμως, μάλλον την οποία κέρδισε η Μεσσηνία. Χαίρομαι είστε πολύ, καλά. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και που σε γνωρίζω. Καλώς ήρθατε στα Φιλιατράκια. Νομίζω είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος και ως εκπαιδευτικός να μας δώσεις μια έτσι συνοπτική εικόνα, και κυρίως για αυτούς που μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα σε Ελλάδα και σε ομογένεια, για τα Φιλιατρά. Ξέρω ότι τα αγαπάς πολύ. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη των Φιλιατρών, που είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις της Μεσσηνίας. Βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιωνίου Πελάγους, μέσα χτισμένη μέσα σε έναν υπέροχο ελαιώνα. Η πόλη αρχίζει να κατοικείται από την μεσσηνιακή προϊστορία, από τον 16ο αιώνα. Σχετικά με τα γενέστερα, έτσι. Ναι, ναι. Είναι μία νεότερη πόλη, αρκετά νεότερη. Έχει όμως τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, στην παλιά πόλη, στην αρχαία πόλη της Εράνας, που βρισκόταν κοντά στην Αγία Κυριακή. Εξού και η ομάδα σας εδώ, η Εράνη Φιλιατρών, έτσι, ναι, ναι, που τη θυμάμαι χρόνια. Και ο πρώτος δήμος μετά την απελευθέρωση ονομαζόταν Δήμος Εράνης. Δήμος Εράνης. Για να δηλώσει την ιστορική διαδρομή και την ιστορική αναφορά στην παλιά πόλη. Τα Φιλιατρά σημείωσαν μεγάλη ακμή, μεγάλη πρόοδο και κοινωνική και οικονομική και πολιτιστική το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Τότε οι κάτοικοι έκαναν εμπόριο σταφίδας με τις πόλεις της Ευρώπης, και τα Φιλιατρά τότε είχαν πάρα πολύ πληθυσμό, γύρω στους 11.500 κατοίκους, και ήταν η 7η πόλη στην Ελλάδα. Σημάδια αυτής της ακμής είναι το παλιό δημαρχείο που βλέπετε. Βέβαια, όταν κατασκευάστηκε γύρω στο 1871, δεν κατασκευάστηκε για να γίνει το δημαρχείο. Οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ ήθελαν να κοσμήσουν την πόλη τους. Έφτιαξαν λοιπόν αυτό το υπέροχο ρολόι, το οποίο ήταν παραγγελία στο Μιλάνο. Και τα κτίρια που βλέπετε ήταν για να στεγάσουν την αγορά της πόλης. Γι' αυτό και λεγόταν Μανάβικα. Ήταν λοιπόν η αγορά της πόλης αυτό το κτίριο. Η λαχαναγορά, η αυθιαγορά, η κρεαταγορά. Αργότερα βέβαια ήταν το δημαρχείο της πόλης, στεγάστηκε εδώ το δημαρχείο της πόλης, και σήμερα τα Φιλιατρά, που είναι μια πόλη του καλλικρατικού δήμου Τριφυλίας, στεγάζει το δημοτικό κατάστημα Φιλιατρών. Είναι ένας ευλογημένος τόπος, κύριε Μυρλωνά. Το λάδι σας εδώ, το περίφημο πια. Το λάδι μας, το κρασί μας, το τα κυπευτικά μας. Τα κυπευτικά σας, οι παραλίες σας, τι να πρωτοθαυμάσει κανείς. Πρέπει να σας πω ότι η περιοχή των Φιλιατρών είναι, αφού μιλάμε τώρα για παραγωγή, είναι η δεύτερη σε θερμοκηπιακή κάλυψη περιοχή στην Ελλάδα, μετά την Κρήτη, μετά το τυμπάκι της Κρήτης. Και εδώ τα προϊόντα που καλλιεργούνται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους της γεωπονικής επιστήμης. Και να σας πω ακόμα ότι εδώ γίνεται το πιο πρώιμο υπαίθριο καρπούζι στην Ευρώπη, και γίνεται εξαγωγή σε όλο τον κόσμο σχεδόν. Σκεφτόμουν όση ώρα μου τα έλεγες αυτά ότι είναι το μοναδικό μέρος που εσύ θα μπορούσες να μείνεις. Διότι είναι μία μικρή Κρήτη και εδώ έχει, από ό,τι βλέπω, τα Φιλιατρά παράγουν ό,τι και η Κρήτη. Δηλαδή έχεις καλό λάδι που έχετε στην Κρήτη. Έτσι. Έχεις καταρχήν θάλασσα που έχετε στην Κρήτη. Τα πάντα έχει.
Έτσι. Είναι πράγματι... Μια κριτική, άλλο μόνο έτσι θα μπορούσε να ζήσει στη Μεσσηνία. Πράγματι μοιάζουν πάρα πολύ σαν μέρη, δεν έχουμε διαφορά. Και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί, πολύ φιλόξενοι και πολύ ανοιχτόκαρδοι φιλιατρινοί. Μέχρι και σινεμά έχετε στα φιλιατρά και μ' άρεσε και πάρα πολύ. Το είδα όπως ερχόμουν στην πόλη. Έτσι, και είδα και πολλά παιδιά, πολύ νεολαία μαζεμένη. Ναι, και... και θέατρο έχετε στα φιλιατρά. Είδα και το είδα τριφυλιακό θέατρο. Έτσι, πρέπει να σας πω. Να παρακολουθήσω και παράσταση. Ήσασταν πάρα πολύ τυχερός, κύριε Μιλωνά, γιατί πετύχατε και την πρεμιέρα του τριφυλιακού θέατρου φέτος. Απλά δεν είχα προλάβει να έχω κάμερες την ημέρα εκείνη για να τη δείξω, αλλά δεν πειράζει, την δείξω άλλη φορά. Πρέπει να σας πω ότι τα φιλιατρά έχουν παράδοση στον πολιτισμό. Έχουν δύο μεγάλους πολιτιστικούς συλλόγους, το Σύλλογο Φιλοπρόοδων με ίδρυση το 1926, με σχολείο μουσικής, δική του φιλαρμονική που αποκλειστικά εκείνος την συντηρεί, σχολείο παραδοσιακών χωρών, έχουμε διαμορφώσει ένα πάρκο στην πόλη και συντηρούμε και ένα βυζαντινό μνημείο που βρίσκεται μέσα στο πάρκο. Θα το δείτε, φαντάζομαι. Βέβαια, τη Βλαχέρνας. Ναι, ναι. Το πάρκο Βλαχέρνας. Το πάρκο της Βλαχέρνας. Ο άλλος μεγάλος πολιτιστικός σύλλογος είναι ο Πυρσός, με την κινηματογραφική λέσχη μέχρι πριν από 2 χρόνια και με ένα πολύ καλό χορευτικό και αυτός. Χόρευσαν στην εκπομπή. Ναι, ναι. Τους βλέπουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Μάλιστα. Και επίσης το Τριφυλιακό Θέατρο και ο Όμιλος Δράσεων. Θα κλείσουμε με δροσιά, έτσι, να δροστούμε και λίγο, κάνει ζέστη. Να κλείσουμε με τα συντριβάνια. Πες μου δύο λόγια έτσι, για το συντριβάνι σας εδώ, το όμορφο που είδα, στην κεντρική πλατεία. Καταρχήν, έχουμε δύο συντριβάνια, όχι ένα. Εσείς είδατε το μεγάλο, το μεγάλο που υπάρχει στην πλατεία Ιωάννη Καποδίστρια. Το συντριβάνι αυτό αποφασίστηκε να κατασκευαστεί το 1871 επί Δημαρχίας Χρήστου Καραβίτη. Μάλιστα. Τα συντριβάνια αυτά παραγγέλθηκαν στη Φλωρεντία. Είναι φτιαγμένα από μπρούτζο και είναι σπάνια στον ελλαδικό χώρο.
Για πάμε σιγά σιγά να δούμε σε Ελλάδα και σε ομογένεια την περίφημη Νήσο Πρώτη, το νησί των πειρατών όπως λέγανε παλιά. Πάμε. Ήρθε λοιπόν η ώρα να επισκεφτούμε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία την ιστορική Νήσο Πρώτη, το ξακουστό νησί των πειρατών που βρίσκεται μόλις ένα ναυτικό μίλι απέναντι από την Μαραθόπολη. Από αυτό το γραφικότατο παραθαλάσσιο ψαροχώρι με τις δαντελωτές ακρογιαλιές. Τώρα λοιπόν πηγαίνουμε στην περίφημη Νήσο Πρώτη, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Δελελιά. Εκεί λοιπόν θα κάνουμε μια γύρα στο νησί, θα δούμε το νησί των πειρατών και θα περάσουμε και από την περίφημη Μαραθόπολη με τα ωραία ταβερνία της. Η Μαραθόπολη ή Μάραθος βρίσκεται στην νοτιοδυτική μεριά της Μεσσηνίας, κάτω από τους Γαργαλιάνους και απέναντι από την Νήσο Πρώτη. Είναι φωλιασμένη σε ένα περιβάλλον μοναδικού φυσικού κάλους, εκεί όπου συναντώνται το απέραντο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, η τέλεια δηλαδή συνταγή για χαλάρωση και πολύχρωμη περιπέτεια. Η Μαραθόπολη, πέρα από τις παραλίες της, είναι γεμάτη από ψαροταβέρνες, ταβερνάκια και χώρους αναψυχής και προσφέρει στους επισκέπτες της φιλόξενη ατμόσφαιρα, φιλική εξυπηρέτηση, άνετη διαμονή και ενδείκνυται για οικογενειακές διακοπές. Λοιπόν, Αλέξανδρε, εγώ τους φίλους μου δεν τους αφήνω, κατέβα, μαζί μας θα μας ακολουθείς και εσύ, ο κύριος Σπυρόπουλος, ο οδηγός μας όλες αυτές τις μέρες εδώ στο Δήμο Τριφυλίας. Λοιπόν, ιδιαίτερη στιγμή για την εκπομπή μας και για μένα προσωπικά, το είχα πολύ ανάγκη αυτό που συμβαίνει, εσύ μπες στη βάρκα Αλέξανδρε. Λοιπόν, είμαστε στη Μαραθούπολη, στο περίφημο, στο γραφικότατο λιμανάκι της Μαραθούπολης και είμαστε έτοιμοι να επισκεφτούμε την περίφημη, την ιστορική, την Νήσο Πρώτη. Λοιπόν, εδώ μας περιμένει ο καπετάνιος μας, σήμερα αφιέρωσε όλη την ημέρα. Έλα εδώ Αργύρη, ο Αργύρης ο πολίτης. Γεια σου καπτάν Αργύρη, χαίρομαι πολύ. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Μία καλημέρα και πες μου Αργύρη μου, καπτάν Αργύρη, το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει. Καλημέρα σας, θα πάμε στην Νήσο Πρώτη, να σας ξαναγήσω σε 4-5 σημεία που είναι ιστορικά για το νησί και για το χωριό που τραβάει το πολύ κόσμο λόγω αυτού του υπέροχου νησού. Με τη μοναδική παραλία, ολόκληρο νησί με μία παραλία. Επειδή περιμένω, ξέρεις με τη χαρά και αγωνία, δεν κρατιέμαι, μπαίνω. Έτσι μπαίνω. Σε ευχαριστώ. Πάμε, πάμε, πάμε καπετάνια. Από το μικρό λοιπόν λιμανάκι της Μαραθόπολης ξεκινάει ουσιαστικά από τόπο σε τόπο το ταξίδι μας σε ένα από τα πιο γνωστά πειρατονήσια του Ιωνίου, την περίφημη Νήσο Πρώτη, που ονομάστηκε έτσι γιατί ήταν το πρώτο νησί που βλέπανε όλοι οι επισκέπτες ερχόμενοι από τη Δύση. Επίσης, κατά μία άλλη εκδοχή, το όνομα του νησιού οφείλεται στο θαλασσινό θεό Προτέα, το γιο του Ποσειδώνα, ο οποίος λόγω του θυμού του έπαιρνε μορφή άγριου ζώου και μεταμορφωνόταν σε νησί. Γι' αυτό κατά πολλούς και το σχήμα της Πρώτης μοιάζει με κροκόδιλο. Εντάξει, αυτό που ζούμε ελπίζω να μπορέσουμε να το περάσουμε και σε όσους μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Είμαστε σε ένα μαγευτικό σημείο με το Καϊκή, με τον καπτάν Αργύρη εδώ πέρα. Πηγαίνουμε στην Πρώτη, πλησιάζουμε στο Γραμμένο. Θα πούμε τώρα δύο λόγια μέχρι να φτάσουμε στο κομμάτι εκείνο, στην τοποθεσία του νησιού που λέγεται Γραμμένο. Λοιπόν, καπτάν Αργύρη. Εδώ θα δούμε τώρα τα γράμματα που φτιάξαν οι πειρατές παλιά. Αριστερά και δεξιά από εκεί που θα μπούμε τώρα θα δούμε πολλά γράμματα τα οποία για μας, από ό,τι έχουμε μάθει από τους πατεράδες μας, τα έχουν γράψει πειρατές τα παλιά χρόνια. Αφήναν λοιπόν οι πειρατές και κάποιοι ναυτικοί και πολλοί ναυτικοί το αποτύπωμά τους. Δηλαδή χαράσανε, να το πω απλά φίλες και φίλοι, απάνω στα βράχια το όνομά τους ή ό,τι άλλο θέλανε. Από τον 5ο και 6ο αιώνα π.Χ. έτσι, από τότε κιόλας. Και στην ουσία κάνανε ευχές για ευπλοεία όπως λέγανε. Δηλαδή γνωρίζοντας τους κινδύνους της θάλασσας, με αυτόν τον τρόπο ήταν σαν να προσεύχονταν να τους προστατεύσει. Έτσι. Βέβαια. Τι σου κάναμε σήμερα αντί για ψάρεμα, ήρθες με εμάς. Χρειάζονται όλα. Τι χαρά όμως μας δίνεις, καπτάν Αργύρη. Δέστε τον έτσι πώς είναι η κοψιά του ναυτικού. Και ο Αντώνης, αδύνατοι, λεπτοκαμωμένοι, λεβέντες. Και το κυριότερο, η θάλασσα λέει πλάθη καλούς ανθρώπους.
γύρω από την πρώτη τι ψαράκια έχει, συναγρίδες, έχει κανένα φαγκρί. Συναγρίδες, ροφούς, καραβίδες, αστακό, σφυρίδα, μπαρμπούνια πολλά. Λοιπόν, γραμμένο. Δέστε για παράδειγμα, να, γιατί λέγεται γραμμένο το σημείο. Καλά, νομίζουμε φίλες και φίλοι ότι ζούμε κάτι σαν παραμύθι. Όλα αυτά λες και είναι βγαλμένα από κάτι μυθικούς κόσμους ή από κάτι όνειρά μας. Κοιτάξτε τώρα αυτή η επιγραφή, ας πούμε να το πω έτσι. Αυτά τα γράμματα μπορεί να είναι, τι μπορεί δηλαδή, είναι του 5ου ή και του 6ου αιώνα π.Χ. Το φαντάζεστε λίγο. Ποιοι και τι είδαν τα μάτια τους εδώ, εκείνη την εποχή. Πειρατές υπήρχαν εδώ πέρα. Ωστόσο αυτά που βλέπουμε φίλες και φίλοι δεν έχουν ποτέ αποκρυπτογραφηθεί. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος με ακρίβεια να καταλάβει τι γράφανε εκείνη την περίοδο, αλλά το θέαμα που αντικρίζουμε είναι όντως μοναδικό. Μετά το γραμμένο, επόμενη στάση μας πλέον η μικρή προβλήτα του νησιού που το κάνει προσβάσιμο στους επισκέπτες. Η χαρά μας μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη που το ρίξαμε στο τραγούδι, το κύριο μέσο έκφρασης της συναισθηματικής χαράς του λαού μας. Ένα τρεχαντήρακι, ένα τρεχαντήρακι, ένα τρεχαντήρακι βόρεια στο πόδιζε. Και μια μελαχρινούλα τζογιά μου αμάν το κληρονόμησε. Και μια μελαχρινούλα τζογιά μου αμάν το κληρονόμησε. Εδώ λοιπόν τι είναι που πλησιάζουμε, Κάπταν Αργύρη? Αυτό να πάει τώρα είναι το νησί, πάμε στην Παναγία. Παναγία ή Γοργοπηγή? Γοργοπηγή. Και έχει βέβαια κελιά πάνω για να μείνει κόσμος όταν γίνονται εκδηλώσεις αυτές, γιατί τραβάει μέρες. Μέχρι να προσεγγίσουμε στο νησί, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι.
Μου έλεγε ο Γιάννης ο Τερζάκης, συγγενής σου, που κάνει τα δρομολόγια μάραθο πρώτη, μου έλεγε ότι να μου δείξεις και τη σπηλιά της Φώκιας εδώ είναι. Είμαστε στη σπηλιά της Φώκιας τώρα, ζούσε για πολλά χρόνια εδώ, μέχρι που χάθηκε από γεράματα. Μου είπε όμως ότι υπάρχουν και άλλες φώκες. Υπάρχουν τώρα φώκες πολλές, αλλά θα τις βρεις κρόπιες ένα γύρο. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σημείο όπως αυτή εδώ. Τη συναντούσαμε παλιά, τα παλιά χρόνια πολλές φορές αυτό το σημείο. Μπράβο. Και μία ανάσα είναι πλέον, ναι, το λιμανάκι, ας πούμε, που μπορούμε να. Θα πατήσουμε, θα την πατήσουμε την πρώτη, έτσι. Θέλω να πατήσουμε στην πρώτη, φίλες και φίλοι. Ας είναι και δύσκολο, θα πατήσουμε στην προβλήτα. Βγαίνουν τη Παναγία, ο κόσμο απάνω με τι λάτζε και αυτά για το γιορτή που κάνει η γοργοπηγή στην εκκλησία. Θάλασσα μη θυμώνει, θάλασσα μη θυμώνει. Θάλασσα μη θυμώνει, μην κάνει. Εδώ ισχύει αυτό που λένε ότι για όλα υπάρχει μία πρώτη φορά. Για πρώτη λοιπόν φορά. Από τόπο σε τόπο πατάμε το πόδι μας στο περίφημο, στο ιστορικό νησί, στην πρώτη. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά. Πατήσαμε λοιπόν για πρώτη φορά στο νησάκι μας την πρώτη και σιγά σιγά ανεβαίνουμε να πάμε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γοργοπηγής. Βέβαια πριν φτάσουμε στην εκκλησιά μας, πριν φτάσουμε στη Μονή, θα συναντήσουμε ένα μικρό εικονοστάσι όπου εκεί σε εκείνο το σημείο, όπως θα μας πει σε λίγο ο φίλος ο Αντώνης ο Κατρίτσης που είναι κάτοικος Μαραθούπολης, βρέθηκε πριν από 33 περίπου χρόνια η εικόνα της Παναγίας μας. Πάμε, πάμε μαζί. Για πάμε λοιπόν στο φίλο μας τον Αντώνη τον Κατρίτσι, ο οποίος είναι ψαράς και... Ψαράς και έχουμε για ένα εστιατόριο ψαροταβέρνα. Ό,τι πιάνουμε το προμηθεύουμε στον κόσμο. Να είναι... Χαίρομαι πολύ λοιπόν. Για σας μπορεί να είναι μια καθημερινή μέρα και είναι λογικό, αλλά για μας είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και φαντάζομαι και για όσους μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, διότι εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έρθει η ώρα εκείνη να έρθω στην Ίσο πρώτη. Μας δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία. Ο Παπαχαράλαμπος, όπως μου έλεγες, έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά, έτσι να το πούμε αυτό. Το σημαντικότερο έργο το έχει κάνει ο Πάτερ Χαράλαμπος. Πώς είναι το επίθετο του παππούλη? Κοροβίλας. Βέβαια, με πολύ αγώνα, πολύ κόπο και μας ψαράδες να του φέρουμε το νερό, να τον βοηθήσουμε για τα ζωντανά, ό,τι έχει. Τον εξυπηρετούμε. Ναι. Δηλαδή, όλο αυτό οφείλεται στον Πάτερ Χαράλαμπο. Όλο αυτό το έργο που είναι πάνω, το μοναστήρι, οι κλίνες που έχει, το οτιδήποτε. Υπάρχει ακόμα ζωή εδώ, υπάρχει για αυτόν τον άνθρωπο. Το καλοκαίρι έχει κόσμο? Το καλοκαίρι έχει κόσμο, συνήθως στη δουλειά που θα πάμε μετά. Πάνε για μπάνιο. Γίνονται βαφτίσεις εδώ, γάμοι, όχι. Έχει απαγορευτεί από το Δεσπότη. Έχει απαγορευτεί και γάμος και βάφτιση τα πάντα. Μάλιστα. Απλά μόνο όταν γιορτάζει το μοναστήρι, στην έβρεση της εικόνας και σε άλλες δύο γιορτούλες. Άρα λοιπόν, όταν γιορτάζει το μοναστήρι, φαντάζομαι θα έχει πολύ κόσμο. Έχει υπερβολικά πολύ κόσμο. Ο δρόμος επιστροφής δημιουργεί πάντοτε ανάμεικτα συναισθήματα. Ωστόσο, οι αναμνήσεις είναι οι μόνες που μένουν για πάντα χαραγμένες στις μνήμες και στις καρδιές μας. Η Νήσος Πρώτη θα μας θυμίζει για πάντα ότι η Ελλάδα μας από άκρη σε άκρη έχει ατέλειωτη γοητεία και χάρη που όμοιά της δεν υπάρχει. Για να πάω λοιπόν και στην Παναγιώτα, την Τζαμουράνη, την Τέτα. Ένα χειροκρότημα για την Τέτα. Πρώτα όμως βλέπω την Κυραρένα εκεί που με χαιρέταγε εκεί από τον μπαλκόνι. Δείξε μου Νίκο κοντινό. Γεια σου Κυραρένα. Λεβέντισα. Και για σένα η εκπομπή σήμερα. Είναι η μαμά του Δήμαρχου, έτσι. Να τη χαίρεσαι ρε Δήμαρχε, την Κυραρένα. Άντε, Τέτα μου, μισό λεπτό. Δειράχη Μεγαλουπόλεως η Τέτα. Μένει στην Καλαμάτα η μισή οικογένεια. Ήρθε από το Δειράχη και ο μπαμπάς της. Και η μητέρα της βέβαια, αλλά ο μπαμπάς της είναι ο αγαπημένος μου θείος, ο παπά Φώτης ο Τζαμουράνης, έτσι να τα λέμε και αυτά. Γεια σου ρε Τέτα, υπάλληλος της Τραπέζης της Ελλάδος. Βέβαια, του ενδόξου ιδρύματος, του κεντρικού ιδρύματος της χώρας βεβαίως. Τέτα, η πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση. Α, παιδάκι, σε εκπομπή του μπαμπά σου. Α, ναι, δίπλα στους μουσικούς, τόσο δά. Μπράβο ρε Τέτα, χαίρομαι πάρα πολύ. Τα λέμε στους Γαργαλιάνους. Ήρθε να τιμήσει και η Τέτα τους Γαργαλιάνους και την ευρύτερη περιοχή, το Δήμο Τριφυλίας. Τι ωραίος δήμος είναι ρε Τέτα. Ρε εσύ, εδώ ξέρουν να ζούνε. Πού πάμε? Πού με διώχνετε ρε μετά τα γυρίσματα? Θα κάτσω κι άλλο, σας το λέω. Τα έχετε όλα πια. Βουνό, θάλασσα, τίκου. Τι μέρη κουκλίστηκα είναι αυτά. Άντε, να είστε ευλογημένοι και γεροί όλοι. Μέσα από την ψυχή μου σας το λέω. Λοιπόν, Τέτα μου να ζήσεις.
Δεν είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια με τη στενή έννοια και χρήση του όρου και εμείς αυτό στοχεύουμε στην εκπομπή. Θέλουμε να περνάνε οι άνθρωποι που υπηρετούν πιστά τη μουσική παράδοση. Αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες. Όλοι εσείς δηλαδή. Άντε, να συνεχίσει το πρόγραμμά μας. Σε ένα τοπίο που αναδύει το βάθος της ιστορίας του και μεταδίδει μια υπόκοφη γοητεία, υψώνεται ο απρόσιτος από τρεις πλευρές και ο χειρωμένος από την τέταρτη πλευρά λόφος της Περιστεριάς. Απέχει 1-1,5 χιλιόμετρο βόρεια από το χωριό Μύρο, βορειοανατολικά της Κυπαρισίας. Ο Σπύρος Μαρινάτος, ο πρώτος ανασκαφέας του, τον αποκάλεσε δικαίως «Μικίνες της Δυτικής Πελοποννήσου» για τον πλούτο και την πυκνότητα των ευρημάτων του. Χρυσοφόρη θολωτή τάφη, σπίτια, ένα ανάκτορο που έρχεται στο φως από τον καθηγητή της αρχαιολογίας Γιώργο Κορέ, απλώνονται στην κορυφή του λόφου. Η Νέδα, το φυσικό σύνορο της Μεσσηνίας με την Ηλία, εκβάλλει στον κόλπο της Κυπαρισίας, δημιουργώντας το πέρασμά της ένα μοναδικό καλλιδοσκόπιο από χαράδρες, πεδιάδες, καταράκτες και σπηλιές. Το φαράγγι της Νέδας, το οποίο διασχίζει και ο ομώνυμος ποταμός, αποτελεί μια σπάνια και συνάμα ανεξερεύνητη μέχρι πρόσφατα γωνιά της ελληνικής φύσης. Οι συνεχείς αναλλαγές του τοπίου, η πλούσια βλάστηση, οι τεράστιες ποταμίσιες πέτρες μέσα στα ανοιχτοπράσινα νερά και η επιβλητική βράχη κάνουν το πέρασμά της αληθινή πρόκληση αλλά και απόλαυση για τον επισκέπτη. Το δάσος της Ελέας είναι ένα από τα τελευταία παράκτια δάση στην Ελλάδα. Εκεί βρίσκεται και η απέραντη παραλία της Ελέας με την Χρυσαφένια Άμμο και τα καταγάλανα νερά της, που είναι και ο αγαπημένος προορισμός οοτοκίας, δηλαδή αναπαραγωγής, της θαλάσσιας Χελώνας. Μάλιστα, οι θαλάσσιες Χελώνες έφτιαξαν 1.452 φωλιές το καλοκαίρι του 2013 και οι κατασκηνωτές από όλη την Ευρώπη ξεπέρασαν τους 2.000. Σε όλο το μήκος της παραλίας εκτείνεται ασφαλώς το υπέροχο πευκόδασος της Ελέας, που ενδείκνυται για πεζοπορία, ποδηλασία και επαφή με τη φύση, ικανή να χαρίσει μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους. Πολλές και όμορφες παραλίες με άμμο ή με βότσαλο, οργανωμένες αλλά και ήσυχοι κολπίσκοι, εκτείνονται στην ακτογραμμή του Δήμου με φόντο το απέρατο Ιόνιο, ικανοποιώντας όλες τις προτιμήσεις. Ελέα, καλό νερό, Σεργιάνη, Σανή, Καρτελάς, Αϊλαγούδης, Γιαννίτσενα, Αγρίλη, Στόμιο, Λαγκούβαρδος, Βρωμονέρη, Χρυσή Ακτή, Νήσος Πρώτη. Η παραλία Αϊλαγούδη στην Κυπαρισία βραβεύεται μάλιστα κάθε χρόνο με τη γαλάζια σημαία.
ενώ η νήσος Πρώτη, φυσικός κυματοθράφστης, είναι ιδανικό μέρος για ψάρεμα, καταδύσεις και ψαροντούφεκο. Πάρτε λοιπόν θέσεις. Εγώ πάντα στις εκπομπές δίνω την αίσθηση του ζωντανού, έτσι όπως είμαστε στην καθημερινότητά μας, απλά και ωραία. Πάρτε λοιπόν θέσεις, οι δικοί μου άνθρωποι, όπως λέω, τα χορευτικά μας, μέχρι μάλλον να πάρετε τις θέσεις σας, να πούμε, βλέπετε από την αρχή του προγράμματός μας αυτό το άγαλμα εδώ, στην κεντρική πλατεία στους Γαργαλιάνους, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι είναι το περίφημο άγαλμα του Τέλου Άγρα, του μεγάλου Μακεδονομάχου, που θυσιάστηκε για τον αγώνα της ελευθερίας και ημνήθηκε από την Πινελόπη Δέλτα στα μυστικά του Βάλτου και ήταν γόνος οπλαρχηγών του 21 της ευρύτερης περιοχής και της οικογένειας των Αγαπηνών. Λοιπόν, να πω μάλλον ότι συμμετέχουν σήμερα στην εκπομπή μας στο Δήμο Τριφυλίας τα εξής χορευτικά. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων σε διδασκαλία της Ελένης Κωστοπούλου. Ελένη, δίπλα μου. Πού είναι η Ελένη? Έλα, Ελένη, από εδώ. Ελάτε από εδώ να σας έχω δίπλα μου όλους. Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισίας σε διδασκαλία του Κώστα μου του Τζανέτου. Κώστα. Έλα ρε Κώστα. Πάρε θέση εδώ. Λοιπόν, ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών, ο Πυρσός, σε διδασκαλία της Νικολέτας Καλογεροπούλου. Νικολέτα. Έλα Νικολετίτσα μου. Άντε, η ώρα η καλή. Ξέρεις εσύ τι λέω. Άντε. Λοιπόν, ο Σύλλογος Γυναικών Κοπανακίου, η Καλλιπάτηρα. Έλα το κοπανάκι μου, με τον ωραίο δρόμο, την ευθεία, θυμάμαι. Σε διδασκαλία του Θανάση του Γιώργου του Θανασά. Γεια σου Γιώργο μου. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων σε διδασκαλία του Κωνσταντίνου του Βαϊόπουλου. Έλα Κώστα. Γεια σου Κωστάκι μου. Χαίρομαι πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, Ελένη μου, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στα μέρη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή της εκπομπής σας στα δρόμενα του τόπου μας και τη διάθεση να παρουσιάσετε τοπικού χορούς και τραγούδια. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Πόσα μέλη αριθμούμε? Έχουμε αρκετά μέλη και ενήλικες. Από την νηπιακή ηλικία ξεκινάμε και το τμήμα ενηλίκων. Περνάμε τα 100 μέλη. Μπράβο. Στα τμήματά μας. Μπράβο. Να είστε γεροί, να ζήσετε και να μεγαλώνετε, να αυξάνεστε και να πληθύνεστε. Ο Κώστας μου, ο Τζανέτος, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές από τους αξιόπιστους φορείς της περιοχής. Χαίρομαι, Κώστα, πάλι που τα λέμε. Να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση και για την εκπομπή σας που ήρθε και στον τόπο μας εδώ. Σήμερα όλα τα χωριστικά μαζί από την περιοχή της Τριφυλίας. Χορεύουμε όλοι μαζί, αγαπημένοι, όμορφα και αναδεικνύεται η περιοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι και μετά την εκπομπή, αγαπημένη, έτσι, όχι μόνο εδώ. Πάντα. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. Έτσι. Ξέρω. Εγώ εκ μέρους του ΜΕΣ σας καλωσορίζω. Το λέω αυτό γιατί και αυτό είναι παράδοση. Πάντα υπάρχει εντός εισαγωγικών και ένας καλός, θεμητός ανταγωνισμός στα χορευτικά μας, αλλά και αυτό παράδοση είναι. Εγώ μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν. Η Νικολέτα μου. Νικολέτα μου, γλυκιά. Ευχαριστώ πολύ. Πες μου τι θες. Σας καλωσορίζουμε και εμείς λοιπόν εδώ στο δύο μας. Εμείς πρέπει να διορθώσω κάτι. Είμαστε μαζί με τον Βαϊόπουλο Κωνσταντίνο στον Πολιτιστικό των Γαργαλιάνων και στον Πυρσό αντίστοιχα στα Φιλιατρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θερμά που ήρθατε εδώ και θα θέλαμε να μας ξανάρθετε, γιατί μία φορά δεν αρκεί για να δείξουμε όλο τον πλούτο μας που έχουμε εδώ και που θα ξεχαστεί αν δεν το δείξουμε. Κουκλίτσα μου, να είσαι καλά. Κάποτε λοιπόν, στο ίδιο σημείο, μου το λένε όλοι, είχε έρθει ο πατέρας μου και είχε κάνει αφιέρωμα στους Γαργαλιάνους και χορέψατε πάλι, νομίζω, ο πατερούλης σου, ο Τάσος, ο Καλογερόπλος. Εσύ ένα μικρούλα ακόμα, έτσι. Κοίτα να δεις πώς τα φέρνει η ζωή. Να είμαστε γεροί, ας το πω και να ξανάρθουμε και εσύ γιαγιά τότε. Έτσι. Να πιάσουμε όλες τις ηλικίες. Λοιπόν, έλα Γιώργο μου. Έλα Γιώργο μου, έλα Γιώργο μου. Μίλησέ μου για το κοπανάκι μας λίγο. Γεια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Χρήστο. Εγώ προσωπικά, δεν είναι ψέματα, σας παρακολουθώ πάντα. Το κοπανάκι είναι τιμή μου που είμαι δάσκαλος περίπου 15 χρόνια. Ξεκινάω από την Καλαμάτα, πηγαίνω 3 φορές στο κοπανάκι για να κάνω πρόβα. Έχω όλα αυτά τα παιδιά, έχουμε 5 ομάδες. Είμαστε ένα μικρό χωριό, 1000 άτομα, αλλά είμαστε πάνω από 100 χορευτές. Και χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ. Με όλους τους φίλους, με όλους τους δασκάλους και με τον εξαίρετο κύριο Δήμαρχο φίλο μου. Να είστε καλά και πάντα τέτοια. Γεια σου αδερφέ μου, χαίρομαι και εγώ. Λοιπόν, και ο Κώστας μου. Γεια σου ρε Κώστα, που είστε ενσωματωμένοι όπως μας είπε η Νικολέτα.
Χαίρετε και από μένα. Εγώ είμαι νέος στην περιοχή, γιατί ήρθα από την Αθήνα ως γαμπρός. Ερωτικός μετανάστης, λέμε. Οπότε βοηθάω. Εγώ δυστυχώς δεν έχω. Είμαι από την Αθήνα, δεν είμαι από εδώ, αλλά με έχουν αγαπήσει πάρα πολύ της περιοχής και συνεχίζω και εγώ τον αγώνα. Ό,τι μου έκανε εντύπωση, ένα χειροκρότημα για τον Κώστα. Όσες φορές έχω κοιτάξει, εκεί κάνει τις τούμπες του, τις φιγούρες του, το χαμόγελο είναι μέχρι τα αυτιά. Όπως και σε όλους σας σήμερα εδώ, η αγάπη περισσεύει και εγώ, να ξέρετε, για μένα μάλλον αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο, έτσι. Αυτή είναι η πρίκα μου και η περιουσία μου. Μεγαλύτερη περιουσία από την αγκαλιά και την αγάπη του κόσμου σας δίνω το λόγο μου, για μένα δεν υπάρχει. Να το ξέρετε. Αυτή η αγκαλιά με κάνει εμένα τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Τα λέω όπως τα νιώθω, έτσι. Έτσι συνηθίζω να κάνω πάντα. Δεν τα μασάω τα λόγια μου. Ό,τι αισθάνομαι εκείνη την ώρα, όπως μου βγαίνει, το λέω. Να τιμήσω τώρα κι εγώ, έτσι, με το δικό μου τρόπο, τα μέρη μας εδώ, τα μέρη σας τα αγαπημένα, να τιμήσω και την Κυπαρισία και τους Γαργαλιάνους. Λοιπόν, θα πούμε το γνωστό, ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, το δικό σας τραγούδι, το γνωστό, στις Αρκαδιάς στον Πλάτανο. Αρκαδιά, το λέω για πολλωστή φορά, είναι η Κυπαρισία. Κατά την περίοδο, λοιπόν, της Τουρκοκρατίας, αγαπήθηκαν δύο πρωτοξάδερφα. Τότε, λοιπόν, ο επιχώριος επίσκοπος δεν μπορούσε κάτι τέτοιο να το κάνει δεχτό, διότι θεωρήθηκε εθνική απειθαρχία. Έφυγαν, λοιπόν, τα δύο πρωτοξάδερφα και συνάντησαν τον Τούρκο δικαστή, τον Κατή, με δοσήματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, με δοσήματα, με δώρα. Του ζήτησαν, λοιπόν, αποφάσισε αυτός, με φετφά, όπως λεγόταν τότε η ιεροδικαστική απόφαση την εποχή εκείνη, έπρεπε όμως να πάρει και κάποιες άλλες αποφάσεις για να δικαιολογήσει το γεγονός αυτό. Γι' αυτό, λοιπόν, πήρε άλλες δύο. Όπα αγαπά να παίρνει ο Τούρκος τη Ρωμιά και ο Ρωμιός την Τούρκα, να παίρνει ο πρώτος ξάδερφος την πρώτη του ξαδέρφη. Μάλιστα, σε ένα βιβλίο του δάσκαλού μας, του Σίμωνα Καρά, διάβασα παλιότερα με πολύ ενδιαφέρον ότι η Ελένη ονομαζόταν Ελένη Χαμεροπούλου και το σπίτι της σωζόταν ακόμα στη συνοικία Πλάτανος. Πάμε, λοιπόν, να τιμήσουμε την Κυπαρισία με το τραγούδι της. Αρκαδιά στο Πλάτανο την
φύγια μάνο χαμάτα μας δεν τη φύγα τέρα της. Δεν τη φύγα τέρα της κρυφά από τον πατέρα. Άλλο ένα από τα ωραία κομμάτια της εκπομπής μας. Για να δούμε λοιπόν τι τρώνε εδώ στο Δήμο Τριφυλίας. Τι τρώνε στους Γαργαλιάνους και στα υπόλοιπα χωριά μας. Έτσι, τι τρώτε, για να δούμε. Είμαι εδώ με τις κυρίες όλων των συλλόγων. Κάτσε να πάω στη μέση να σας έχω ωραία. Μου λέτε ελεύθερα ό,τι θέλετε. Μου λέτε το όνομά σας η καθεμιά και μου λέτε τι περιλαμβάνει ο σύλλογός μας και τι μας έχει φέρει σήμερα εδώ. Τα είχαμε έτσι χαμαγωνία με τη Φωτεινούλα τη Τηλιανού να τα ετοιμάσουμε. Μωρέ είστε. Να μην αβασκαθείτε, γλυκύτατε ωραίες και βλέπω και τα ωραία φαγητά. Πάμε. Θέλω να σας καλωσορίσουμε και να σας πούμε τα προϊόντα. Είναι Μαραθώπολη, ο Σύλλογος Μαραθώπολης, το όνομά μου είναι Στέλλα και θα σας δείξουμε τα γαβράκι, διάφορα χορταράκια της θάλασσας, ό,τι παραδοσιακό έχει ο Μάραθος. Και έχει και συσκευασίες με προϊόντα τέτοια. Παλιά φτιάχναμε σαρδέλα, γάβρο, παστά την παλιά εποχή σε τενεκέδες και περνούσαμε όλο το χειμώνα. Τώρα γίνονται συσκευασίες σε εργοστάσιο. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Στέλλα. Με ένα χειροκρότημα. Ο Μάραθος, τι ωραίος ήτανε. Τι ωραία είναι τα μαγαζάκια σας εκεί πέρα. Δεν υστερήσε τίποτα. Σαν νησί είναι. Σαν να είσαι σε ένα ωραιότατο νησί. Και ωραίοι άνθρωποι, έτσι. Έλα, υπηριώτησά μου εδώ. Έλα, γιατί είσαι αγχωμένη. Δεν είμαι αγχωμένη. Απλά θυμήθηκα λίγο και νοστάλγησα το κύριο Μαλιονά, τον μπαμπά σας. Είχαμε συναντηθεί εδώ πριν μερικά χρόνια. Είχαμε επισκεφτεί την πρώτη. Είχε ψάλει στην εκκλησία του ναού με τον πατήρ Χαράλαμπο. Τι ωραία. Και νομίζω ότι δεν πέρασε ο χρόνος. Να είμαστε πάλι εδώ. Είδες. Εκπροσωπώ το Πολιτιστικό Σύλλογο Πύργου. Ονομάζομαι Σερέτη Έφη. Έχουμε κάνει κοιμιστά κουλουράκια. Τα κάνουμε συνήθως την περίοδο του Πάσχα, νηστίσιμα. Το Πάσχα μουστα αλευριά. Έχουμε άφθονα κρασιά στο χωριό μας. Κουλουράκια με λάδι. Και μελαχρινό ή φτωχό επειδή έχει λίγα υλικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Που σε γνώρισα. Τιμή μου. Εδώ. Πάμε. Είμαστε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων. Με λένε Σπυρίδουλα Καλογαβούρα. Έχουμε φτιάξει αλμυρά για σας. Μπράβο. Να δείξουμε τη διατροφική αλυσίδα πιο πολύ. Γιατί οι άνθρωποι εδώ παλιά δεν είχαν ούτε ψυγεία ούτε τίποτα. Είχαν τα ζώα τους, δηλαδή τα χοιρινά, τα έσφαζαν, έκαναν λουκάνικα, παστό. Μπράβο. Το οποίο κάναμε καγιανά, γιατί είχαν τα αυγά από τις κότες τους, τις ντομάτες για τη σάλτσα και κάνανε ένα ωραίο πιάτο και αρκετά θρεπτικό κατά τη διάρκεια του χρόνου. Επίσης κάνουμε και τη ριγανάδα, η οποία είναι ένα απλό πιάτο, καλοκαιρινό και όμορφο. Μπράβο, και πολύ χορταστικό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Μπράβο.
Τι βάσανος και αυτή η Ρελένη μου, να βλέπεις τα ρότερα φαγητά και να μην μπορείς να φας τίποτα για να μην χαλάσεις τον ντεκόρ της εκπομπής, έτσι. Πάλι νηστικός. Μου θυμίζει μια ταινία με τον συγχωρεμένο τον Βέγκο που έλεγε «Γελάσαμε, αλλά δεν φάγαμε». Λοιπόν, πάμε. Εγώ ονομάζομαι Τσαγκάρη Ελένη και είμαι εκπρόσωπος του Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Γαργαλιάνων. Έχουμε φέρει εδώ για σας καριδόπιτα που την έφτιαχναν πιο πολύ παλιά στις γιορτές, γιατί δεν είχαν την ποικιλία των γλυκών που έχουν σήμερα. Έχουμε φέρει χαλβά που είναι νηστίσιμος, από τις καλύτερες ποιότητες ελαιολάδου που διαθέτουμε. Έχουμε φέρει τις κεντητές μας πίτες, που είναι πίτες για τους γάμους. Είναι καταπληκτικές, έχουν πολύ ωραία κεντήματα, δεν ξέρω αν βλέπετε πάνω. Και έχουμε φέρει και τις κουραβιέδες, που επίσης είναι παραδοσιακό γλυκό του τόπου μας. Και πιο παλιά οι γυναίκες έφτιαχναν σε όλες τις γιορτές τον κουραβιέ τους, το λικεράκι τους, σέρβιραν και έτσι περνούσαν τις γιορτές τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και το Δήμο, την Κοινοφιλή Επιχείρηση, όλους σας που ήρθατε στον τόπο μας. Να είσαι καλά. Τι ωραία είσαι με τη φορεσιά σου, τι γλυκιά. Σε γνώρισα όταν πρώτο ήρθα και δυσκολεύτηκα να σε καταλάβω με τη φορεσιά σου. Όμορφη, όμορφη. Και. Ναμέ. Και. Έλα μου εδώ, έλα μου εδώ. Έλα γλυκιά μου. Για πες μου. Σας καλωσορίζουμε κι εμείς από την Ένωση Γυναικών Λεύκης. Η Λεύκη είναι στο νοτιοδυτικό ευθεία το δρόμο από 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Γαργαλιάνων. Ναι, ναι. Διονυσία Χρυσομπόλη, λέγομαι εγώ. Είμαστε ένα χωριό που κρατάμε και τις παραδοσιακές καλλιέργειες και τις παραδοσιακές μας αξίες. Οι δίπλες για να διπλώνει η χαρά, έτσι. Όπως έλεγαν, και να διπλώσει και η δική μας η χαρά και η δική σας επίσκεψη. Έτσι. Επειδή έχουμε και τα σταφυδάμπελα πέρα από τις ελιές, εδώ είναι το ραβανί με το πετιμέζι και τη σταφίδα, τα κουλουράκια του πορτοκαλιού, τα πετιμέζια και τα μέλια μας και τα ελαιόλαδά μας. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα τι πολύ. Καλώς ορίσατε και με το καλό να μας ξανάρθετε. Όπω, τιμή μου. Και τι λέει, η χαρά όταν μοιράζεται, τι γίνεται, διπλή. Και η λύπη όταν μοιράζεται μακριά από κοντά μας, πώς γίνεται, μισή. Άντε, χάρηκα πολύ, πολύ που σας γνώρισα. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε. Και σιγά σιγά να συνεχίσουμε εμείς το πρόγραμμά μας. Κάτω στο βρένι κολάκι, κάτω στο νερό στα βουλάκι. Κάτω στο νερό στα βουλάκι, έχω ένα πέτρι βολάκι. Έχω με βρένι κολάκι, έχω μέσα κερασές. Έχω μέσα κερασές, λεμόνιες, πορτοκαλιές. Έχω και βρένι κολάκι, έχω και σίγκες μεσικά. Έχω και σίγκες μεσικά, που τα κλέβουν τα κορίτσα. Στείνω με βρένι κολάκι, στείνω με ένα φεγγαράκι. Στείνω με ένα φεγγαράκι, πιάνω μια προχωράκι. Σκούζιβα βρένι κολάκι, σκούζιβα ζημιά πονή. Βάζει μια πόνη, το ποδαράκι με πονή. Ένας ακόμη ωραίος άνθρωπος δικός σας που τιμά την εκπομπή μας και την περιοχή. Ο Διονύσης, ο Κυρσάκης ο Αγγελόπουλος. Έλα εδώ, Λεβέντη.
Πες μου έτσι, εσύ ξέρω τραγούδαγες πολλά χρόνια εδώ ευρύτερα στην περιοχή. Ναι, ναι, έχω τραγουδήσει πάρα πολλά χρόνια. Εν τω μεταξύ προέρχομαι από πατέρα κλαριτζή. Μπράβο. Παραδοσιακό, ναι. Ναι. Και το παραδοσιακό είναι μέσα μου. Και προσπαθούμε να μην το χάσουμε. Έτσι, μπράβο. Γνησιότατος ως προς το ύφος, τον ακούσατε, γλυκύτατος, ωραίος. Μπράβο, κύριε Διονύση. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Και εγώ χάρηκα που ήρθα εδώ μαζί σας. Και για μένα είναι τιμή όταν άνθρωποι σαν εσάς έρχονται και συμμετέχουν στην εκπομπή μου, να το ξέρετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Σε απόσταση 12 χιλιόμετρων ανατολικά από τα Φιλιατρά, στη δυτική πλαγιά του όρου Σεγάλεο, βρίσκεται το χωριό Χριστιάνη ή αλλιώς η Χριστιανούπολη. Στο κέντρο λοιπόν των Χριστιανών δεσπόζει επιβλητικά ο Βυζαντινός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους Βυζαντινούς ναούς της Ελλάδας και ένα από τα πιο γνωστά και εντυπωσιακά μνημεία της Πελοποννήσου. Εκεί συναντήσαμε έναν άνθρωπο του πνεύματος και των γραμμάτων, τον συγγραφέα Στάθη Παρασκευόπουλο, τον κατεξοχήν αρμόδιο για να μας δώσει τα πολύτιμα φώτα του για το σπουδαίο αυτό μνημείο. Στους Χριστιανούς λοιπόν, είσαι στη Χριστιανούπολη, όπως λέμε, του Δήμου Τριφυλίας, συναντήσαμε τον Στάθη τον Παρασκευόπουλο, συγγραφέας, εκπαιδευτικός και κυρίως για μένα ένας από τους πιο αγαπητούς μου ανθρώπους. Ήταν τόσο ωραία η συγκυρία να σε ζητήσω, Στάθη, σου μιλάω στον ελληνικό, όπως έλεγα πάντα, και να μου πούνε, μα ξέρεις, ο Παρασκευόπουλος είναι αυτός που θα σου μιλήσει στους Χριστιανούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στάθη μου. Και τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Στάθη μου, γλυκέ. Να είσαι καλά. Στάθη μου. Το κατάλληλο μέρος για τον κατάλληλο άνθρωπο. Έτσι να μας δώσει τα πολύτιμα φώτα σου για αυτό το μνημείο του 11ου αιώνος που κοσμεί όχι μόνο τον τόπο σας αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Με πολύ χαρά και εγώ, Χριστό, σε καλοδέχουμε στα αγιασμένα αυτά χώματα της Τριφυλίας. Παρακολουθώ τις εκπομπές σου εδώ και πολύ καιρό και μέσα από τις εκπομπές σου η Ελλάδα ξαναζεί. Να σε καλά, Στάθη. Βρίσκεσαι, βρισκόμαστε καλύτερα αυτή τη φορά, στους Χριστιανούς, στη Χριστιανούπολη, κάτω από τον ίσιο του Γεράνη, ένα από τα ωραίτερα χωριά της Τριφυλίας που απέχει 12 χιλιόμετρα από τα Φιλιατρά και 18 χιλιόμετρα από την Κυπαρισία. Και είμαστε μπροστά στο Βυζαντινό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κτίσμα του 11ου αιώνα, ένα από τα ωραίτερα αριστουργήματα της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, το οποίο για 8 περίπου αιώνες κάλυπτε όλη την Πελοπόννησο με τη φήμη του και με την ωραία του εμφάνιση. Όπως βλέπετε, όπως βλέπεις, το κάτω μέρος του ναού είναι παλιό. Το παλιό, χτισμένο με ορθογώνια παραλληλεπίπεδα, τα οποία ίσως προέρχονται από αρχαίο ναό, γιατί εδώ μπορεί να υπήρχε ένας αρχαίος ναός και όπως ξέρουμε, όταν εμφανίστηκε και επικράτησε η χριστιανική θρησκεία, γκρεμίστηκαν οι παλιοί ναοί και στη θέση τους χτίζονταν άλλοι καινούργιοι ναοί, οι οποίοι είχαν κάποια σχέση με τους παλιούς θεούς ή με, με τις παλιές θεές που λατρεύανε. Είναι από τις μεγαλύτερες εκκλησίες τις Βυζαντινές στην Πελοπόννησο, γι' αυτό και το δημοτικό τραγούδι λέει στο δυστικό του Αγία Σωτήρα στο Μωριά και Αγία Σωτήρα στην πόλη. Και, Σοφιά, τύπη στην πόλη. Ναι, και μπορούμε να πούμε ότι υπερτερεί σε ορισμένα σημεία της Αγίας Σοφιάς, αν μπούμε στο εσωτερικό, γιατί θα δούμε εκεί ότι ο τούλος της Αγίας Σοφιάς στηρίζεται σε 4 κολόνες, εδώ στηρίζεται σε 8 κολόνες και έχει τα λεγόμενα ημιχόνια. Ο υπόλοιπος ναός εξωτερικά, επανερχόμαστε πάλι, είναι χτισμένος κανονικά με τετράγωνα αγκονάρια όπως βλέπουμε, τα οποία ενδιάμεσα έχουν χτιστεί με κεραμίδια δείγμα της Βυζαντινής τέχνης και με μια πολιτική ουσία που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη. Ο ναός αποτελείται από δύο μύρια, τον κυρίως ναό και αυτό το κτίριο που βλέπουμε εδώ προς τα κάτω, το οποίο στην αρχή μπορεί να ήταν επισκοπείο, αργότερα όμως μπορεί να ήταν και οχυρωματικός πύργος επί εποχής ενετών. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τον ναό αυτό, όπως και την περιφέρεια ολόκληρη, την ελάμπρινε ο Άγιος Αθανάσιος, ο Χριστιανοπόλεος. Ο Χριστιανοπόλεος, ο οποίος γεννήθηκε το 1635-1636, περίπου στην Καρίτενα, από πατέρα Κορφιάτη, Κερκυραίο δηλαδή, γι' αυτό φέρει και το επώνυμα Κορφινός, και το πραγματικό του όνομα ήταν Αναστάσιος. Επανερχόμαστε για τον ναό και πάλι. Είπαμε ότι ήταν σπουδαίο Βυζαντινό μνημείο για 8 περίπου αιώνες και θα πρέπει να πούμε ότι στα χρόνια του Ιμπραήμ το 1825 πυρπολήθηκε, έμεινε σχεδόν ερυπωμένος. Το 1886 με τον φοβερό σεισμό, ο οποίος κατέστρεψε όλη την Φιλιατρά και την περιοχή της Τριφυλίας, έπεσε ο Τρούλος και το δυτικό του τμήμα και έτσι παρέμεινε ο ναός μέσα σε βάτα και σε θάμνους μέχρι τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε αποφάσισε το κράτος το 1839 να κάνει μια αναστήλωση του ναού.
Όμως ήρθε ο πόλεμος και διάκοψε αυτές τις εργασίες. Εδώ πρώτο ήρθε ο καθηγητής, ο ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος, και συνέχεια τις εργασίες τις συνέχισε ο Ευστάθιος Τίκας. Διακόπησαν και πάλι εργασίες και το 1951 ολοκληρώθηκαν. Αργότερα ο ναός κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο και τα τελευταία χρόνια, χάρη στην περιφέρεια Πελοποννήσου, πέρασε μέσα από ένα πρόγραμμα, αναπλεώθηκε και αναστηλώθηκε κατά τρόπο εκπληκτικό και όλοι πιστεύουμε πια ότι έχει μια αντοχή 1000 χρόνων, όπως ήταν από τότε μέχρι σήμερα. Στάθη μου, συνεχίζεις να γράφεις? Συνεχίζω να γράφω, ναι, οπωσδήποτε. Έτσι, αυτό είναι το βιβλίο σου που μου φέρεις. Αυτό είναι το βιβλίο της Χριστιανούπολης. Τιμή μου και χαρά μου, πολλά το δείχνω στοιχεία. Έτσι όσο μπορεί να το δείξει ο Σπύρος ο Λαμπρόπουλος, σκηνοθέτης από δείξεις μας. Πολλά στοιχεία. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορούσα να κάνεις. Και για το χωριό, και για τον ναό και για τον Άγιο Θανάση. Και κυρίως, φίλες και φίλοι, είναι όλα αυτά τα οποία συζητάγαμε πίσω από τις κάμερες όλα αυτά τα χρόνια με το Στάθη μου και ήγη και η ώρα να έρθουμε και στα μέρη του να τα παρουσιάσουμε. Και εκδόθηκε από το Σύλλογο Φιλοπλόδων Χριστιανών. Έλα και ο φίλος μας ο Ηλίας ο Κοτσόπουλος. Ένα χειροκρότημα και για τον κύριο Κοτσόπουλο. Έλα εδώ. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης στα Φιλιατρά, λέει. Έτσι, πολύ μου άρεσε αυτό που μου είπατε. Προέρχομαι από την ευρύτερη περιοχή Δήμου Αντρίτσανας Κρέστενας. Το χωριό μου λέγεται Μακρύσια. Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης στα Φιλιατρά, στα Φιλιατρά και στα γύρω τα χωριά τα δικά μας εκεί πέρα. Και από αυτόν έχω μάθει 5 πράγματα και από τους γάμους που γινώσατε στο χωριό μου και στα γύρω χωριά. Άρχισε την ωραία μωραϊτική έτσι. Γινώσατε. Έτσι το λέγαμε στο Μωριά πάντα. Έτσι μ' αρέσουν οι λέξεις. Έτσι, έτσι, ναι. Άρα εσύ από τον μπαμπά έμαθες τα πρώτα τραγούδια. Τα πιο σωστά από τον μπαμπά που ήταν βυζαντινός ψάλτης. Ψάλτης. Ακούγα όμως ψάλτης. Εσύ λέω. Εγώ ψάλω λίγο. Γιατί εντάξει, έχω το τραγούδι, με ενθουσιάζει το τραγούδι, αυτό είναι. Κατά τα άλλα είμαι αρκετά πιστός. Μπράβο. Τιμή μου λοιπόν που σε έχω σήμερα εδώ και σένα, χάρηκα που σε γνώρισα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και εμένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί σας βλέπω χρόνια πολλά στην εκπομπή με τον μπαμπά σου και εσένα και σας καμαρώνω. Θα χορέψουμε όλοι να ξέρεις το τραγούδι σου. Θα σε τιμήσουμε δεόντως. Έτσι Γιώργο. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Χάρηκα Ηλία. Παρακύπω και σαν πελουργέ κόψε στα φίλη. Κόψε στα φίλη και φίλη με στα χείλη. Θέλεις μήλο κόψε το, θέλεις κι τα ωραία τι έχουνε πάντα και ένα τέλος. Άμα είναι ωραίο το τέλος τουλάχιστον,
μας μένει μια πολύ καλή ανάμνηση. Λοιπόν, φεύγω από την Τριφυλία με την υπόσχεση ότι θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω γιατί σας αγάπησα, γιατί 5 ώρες εδώ ήσασταν όλοι με το χαμόγελο στα χείλη, γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς και γιατί είδα το ζήλο και την αγάπη σας για να προβληθεί η περιοχή σας, την οποία τιμώ και αγαπώ και το δείχνω με κάθε ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν εγώ σε όλους εσάς που συμμετείχατε σήμερα, σε όλους τους συλλόγους μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μουσικούς μας που μας τίμησαν την περιοχή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κάτοικους των Γαργαλιάνων, γαργαλιανιώτισες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συνέβαλαν σήμερα για να βγει εκπομπή, στους συλλόγους που μας φέραν τα φαγητά τους, να γνωρίσουμε τα φαγητά σας εδώ, τα τοπικά, τα ωραία. Και βεβαίως ένα μεγάλο ευχαριστώ, το πιο ζεστό χειροκρότημά μας, όπως σας είπα, όπως άρχισα την εκπομπή, θα την τελειώσω, στους Έλληνες του εξωτερικού, τους ομογενείς μας, που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα σε Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Δεκάδες τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που παίρνω, συγκινημένοι. Κλαίνει περισσότεροι τώρα που μας βλέπετε, μας βλέπουν, να το ξέρετε. Και πολλοί, αν έχετε γνωστούς, θα με θυμηθείτε, θα σας παίρνουν όλοι τηλέφωνο, θα σπάσουν τα τηλέφωνά σας, αλλά δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Εμείς λοιπόν, από τον πανέμορφο, κυριολεκτικά τον πανέμορφο Δήμο Τριφυλίας, τον γεμάτο ελιές, δεν το είπαμε αυτό, το σημαντικότερο δεν είπαμε, 200.000, 280.000 στρέμματα ελαιώνες, πάνω από 5 εκατομμύρια ελιές, λέει, έτσι. Τι άλλο, από εδώ που έχετε το καλύτερο λάδι, και όπου υπάρχει καλό λάδι υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, το λένε οι παραδόσεις μας. Λοιπόν, από τους Γαργαλιάνους, από το Δήμο Τριφυλίας, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, εδώ στη Βουλή Τηλεόραση. Μέχρι τότε, να είστε όλοι πάντοτε καλά. Γεια σας.